Πάντα ήθελα να γίνω μητέρα, απλώς δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ήταν αρκετός ο χρόνος που το προσπαθούσα. Έτυχε σε μένα να είναι πιο δύσκολο, όπως και σε πολλές άλλες γυναίκες. Θέλω να τους πω να μην απογοητεύονται, γιατί εκεί που νιώθεις ότι θες να τα παρατήσεις, εκεί που λες δεν αντέχω να δω κι άλλο αρνητικό τεστ, γίνεται ένα θαύμα. 1,5 χρόνο πάλευα. Πέρασα από αποτυχημένες εξωσωματικές, από πολλούς γιατρούς, μέχρι που τελικά το μωρό ήρθε φυσικά. Ο άνθρωπος που το μοιράστηκα ήταν ο Αλμπέρτο φυσικά. Ήταν και είναι ένας τρομερά υποστηρικτικός σύντροφος και είμαι σίγουρη ότι θα είναι φανταστικός μπαμπάς. Ο Αλμπέρτο είναι ο ιδανικός συνοδοιπόρος και στις χαρές και στις δυσκολίες. Και μπορώ να σου πω ότι στην αρχή της εγκυμοσύνης μου πέρασα αρκετά δύσκολες στιγμές. Στις πρώτες εβδομάδες της κοίησης έπαθα μία σοβαρή αποκόλληση που με ανάγκασε να ακυρώσω όλες μου τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και να μείνω στο κρεβάτι για περίπου 3 μήνες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα. Στεναχωρήθηκα. Έπεσα πολύ. Με θυμάμαι καθυλωμένη σε ένα κρεβάτι να διαβάζω άρθρα σε sites για μια φημολογούμενη εγκυμοσύνη μου ή να ακούω ανθρώπους σε τηλεοπτικές εκπομπές να μιλάνε για το φίλο του μωρού. Τη στιγμή που εγώ ούτε είχα δηλώσει ότι είμαι έγκυος, ούτε ήξερα αν την άλλη μέρα θα έχω το παιδί. Δεν κατηγορώ κανέναν. Κατανοώ ότι όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Απλώς για εμένα αυτό ήταν βάρβαρο. Ας πούμε ότι ήταν μια στιγμή που θα προτιμούσα να μην ξέρουν ούτε το όνομά μου.